τεχνολογία μας καθορίζει. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Σήμερα το θέμα αυτό που θα το δείτε ως υποκαταλάβετε πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για τις δικές μας ειδικότητες, όπου έτσι να κάνανε όταν διαμορφώθηκε η ψυχολογία, η οποία στην ουσία είναι παιδί της φιλοσοφίας, έτσι. Εγώ θα έλεγα καλύτερα να μέναμε στη φιλοσοφία παρά στην ψυχολογία που πήγαμε. Αρχίσαμε σχολές, ό,τι έρευνε και βασίλευε. Οι τόσες γλώσσες που έχουν γίνει και στην παλαιά διαδίκτυα που λέμε. Ή άλλος είναι συστημικός, είναι υπαρξιακός, είναι γεστάλτ, είναι. Κατ' όλες τις γνωσιακή ψυχολογία. Το θέμα είναι όμως ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Δεν μπορώ να τον βάλω εγώ κάτω από τη συστημική, γιατί έχω κάνει συστημική ή έχω κάνει μόνο υπαρξιακή ή έχω κάνει μόνο κλειστά. Γενικά λέω, έτσι το πρωτόκολλο που είναι. Για μένα είναι ιδιαίτερος ο άνθρωπος όταν αναλάβω τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά θεραπευόμενο. Είμαι πάρα πολύ μέσα σε αυτό, μέσα στο όλο του το σύστημα σαν άνθρωπος, αλλά και το σύστημα που το περιβάλλει. Διότι ό,τι και να κάνουμε, αν θα βρεθεί πάλι σε ένα τοξικό περιβάλλον, θα κάνει τις υποτροπές του πάλι εκεί. Αυτό σημαίνει ότι σε μέρα νύχτα με ένα τηλέφωνο ανοιχτό, είσαι στην κρίση του. Τουλάχιστον εδώ σήμερα βλέπω δύο παλιές μου μαθητές και το έχουν περάσει αυτό. Δεν είναι μια απλή δουλειά, αλλά είναι μια δουλειά που μου αρέσει ευτυχώς. Πολύ και δεν με κουράζει πολύ. Καμιά φορά με κουράζει. Λοιπόν, ο πόνος της ψυχής πρέπει να τον προσέξουμε και να τον καταλάβουμε σήμερα καλά. Για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα περνάμε κρίσεις πολλές, απώλειες, κάθε σπίτι, κάθε άτομο, τραύματα που έχουμε από πίσω, στο ρεζερουάρ που έχουμε μεγαλώσει. Περνάμε από όλη η θανάτου, πένθος. Και πένθος είναι και σήμερα να πεθάνει ένα όνειρό μου που είχα, να μπορώ να το κάνω. Ακόμη και το να πάω να αγοράσω μια μπλούζα που θα μου άρεσε, που είδα πριν μια πανέμορφη εδώ, με λιτά τέτοια που μου αρέσουν. Οι απώλειες λοιπόν είναι πάρα πολλές. Και δεν είναι τόσο απλό να περιμένουμε ένα θάνατο μόνο. Γιατί το θάνατο, σαν κάτι, θα κλείσει η καρδιά, θα βουρκώσουν εκεί οι κούκκος τα συναισθήματα. Πρέπει να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι και να βγει έξω η λύπη. Και γιατί, και το λέει και εδώ, ο πόνος κατοικεί σε κάθε κύτταρο του σώματός μας και πρέπει να απελευθερωθεί. Όπως λέμε και στα μεγάλα μου βιβλία, τα μηνύματα από το σώμα, τους δύο τόμους που έχουν κάτι. Και έχω μπροστά της Μίλλερ ένα κείμενο καταπληκτικό, μια συνάδελφος η οποία τα έβαλε με την ψυχαναλυτική εταιρεία έξω και τι κάνανε βέβαια οι ανθρωκρατούμενες σχολές μας, την πετάξαν έξω. Γιατί μίλησε για την παιδική κακοποίηση και για τις φυλακές της παιδικής μας ηλικίας. Ένα ωραίο βιβλίο, θα γράψει και στο chat εδώ, θα το κατεβάσουμε, γιατί έκανε λίγα ανάκριση. Είναι οι φυλακές της παιδικής μου ηλικίας. Εκεί καταλαβαίνετε που έχουμε περάσει. Και αυτές οι δουλειές, να διευκρινίσουμε, δεν γίνονται κόβαρθο δέσμες. Αυτές δεν γίνονται για να... Δεν είναι ένα παιχνίδι κατηγορίας προς τους γονείς, τους προγόνους κτλ. Αυτός ο δρόμος δεν βγάζει πουθενά. Είναι ένα παιχνίδι όμως πολύ σοβαρό υπευθυνότητα. Τι μου έχει συμβεί, δεν είμαι τρελή, νευρωτική, καταθλιπτική. Το άλλο πρωτόκολλο είναι τα πέλεσμα. Είμαι borderline, οριακή, είμαι διφρένεια, είμαι ψύχωση. Διότι πάρα πολλές από αυτές τις κρίσεις, όταν δεν έχουμε αγγίξει και τακτοποιήσει, όπως έλεγα πριν σε ένα κύριο εδώ που είναι και ποιητής, το σπιτάκι μας εδώ μέσα, το εννοούμε ηλιακό πλέγμα, συναισθήματα, όλα αυτά. Εάν δεν έχουν καθαριστεί αυτά, πώς θα έχεις μία δύναμη να μπεις στο κέντρο καρδιάς εδώ και να κάνεις το χειρουργείο το ψυχικό, όπου αυτό βοηθάει τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Για ηλία,
όπου αυτό είναι, εγώ το λέω σαν ένα διαλόχαρτο, πολύ χοντρό, με το οποίο ξύνεται ο πυλός ή η μάσκα της ψυχής μας. Θα δούμε και ένα βιντεάκι που έχει η δασκάλα μου να φτιάξει, εγώ τους μετέφρασα κάποια για την Ελλάδα, εδώ, και δείχνει εκεί λοιπόν με τον Βούδα, ότι όταν έσπασε ο πυλός που δεν περιμένανε αυτό, τότε ήταν μέσα χρυσό. Και η ψυχή μας έχει χρυσό και φως. Αλλά χωρίς πόνο δεν γίνεται τίποτα. Εδώ είναι τώρα ένα άλλο θέμα με τον πόνο. Ο πόνος που έχουμε από μία κρίση και απώλεια και ο οποίος τρέχει, είπαμε, όχι μόνο στο σταθμό το κεντρικό ότι έγινε, τι σκέφτηκα, τι μου συνέβη, ποιον έχασα, τι έχασα, τρέχει σε όλα τα κύτταρα μέσα. Ο πόνος αυτός, που ξύνεται βέβαια, όπως είπαμε, σαν γυαλόχαρτο η ψυχή, είναι αυτό που θα βγάλει τις μάσκες, είναι αυτό που θα βγάλει έξω το δικό μας φως, το οποίο είναι ψυχικό φως. Υπάρχει αυτό. Αλλά για να φτάσουμε εδώ, και κυρίως εδώ είναι κοντά στο δεξί ημισφαίριο, για να φτάσουμε εδώ πρέπει να τακτοποιηθεί το αριστερό ημισφαίριο. Πρέπει να έχουμε μάθει να βγάζουμε συναισθήματα. Πρέπει να έχουμε μάθει να πετάμε έξω τα ψυχικά πράγματα. Γι' αυτό είναι το έτερο, αλλά τα χωνεύουμε και αυτά. Και ο πρώτος μας εγκέφαλος είναι ο εγκέφαλος του δέρματος. Από την κοιλιά της μητέρας μας δηλαδή. Ο πρωταρχικός που χρειάζεται το χάδι του, χρειάζεται την περιποίησή του, χρειάζεται το μασάζ αν δεν έχουμε κάποιον να μας χαϊδεύει και να μας αγκαλιάζει. Χρειάζεται να τολμήσουμε να ανοίγουμε τα χέρια και να παίρνουμε αγκαλιές. Να τώρα εγώ χάρηκα με την Αλίκη, ενώ την αγκάλιασα πριν, λίγο θέλω να σας φιλήσω. Να πάω πιο κοντά του, για την Αλίκη αυτό είναι υπέρβαση στη σχέση την Αλίκη που ξέρω εγώ πριν πόσα χρόνια ήταν. 12, 10. Είναι υπέρβαση, έχει αλλάξει πολύ. Η Αλίκη να πάει να ζητάει να φιλήσει κάποιον. Μια εξαιρετική μαθήτρια και καθηγήτρια είναι, η οποία όμως ήταν πάντα στα δικά της και με τις ομάδες όσο γίνεται πιο μακριά. Ενώ τώρα βλέπω μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό τι σημαίνει αλλαγή των ανθρώπων. Να ανοιχτούμε. Και αν θέλετε για να είμαστε καλά και για να τα βγάλουμε πέρα με τον πόνο, πρέπει να είμαστε και να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τους άλλους ανθρώπους, όχι οποιονδήποτε, αυτούς που νιώθουμε ασφάλεια. Γιατί συνήθως αν δεν έχουμε δουλέψει αυτό το ρεζερβουάρ, ο πρωταρχικός εγκέφαλος είπαμε είναι του δέρματος, αλλά ο πρωταρχικός σαν εγκέφαλος είναι ο κοιλιακός. Από εδώ αρχίζει η ασθένεια. Εδώ είναι το ρεζερβουάρ των συναισθημάτων μας. Εάν λοιπόν από εδώ δεν έχουμε απομονώσει τοξικά πράγματα, θα αρρωστήσει αυτός και από εδώ αρρωσταίνουμε βέβαια τις σοβαρές ασθένειες. Παίρνει ο εγκέφαλος το μήνυμα ότι είναι άρρωστος αυτός και φτιάχνει ό,τι φτιάχνει στον καθένα, δεν πούμε. Τελευταία έχουμε πολλά εγκεφαλικά, πολλά εγκυακά, πολλούς καρκίνους εγκεφάλου, μια αύξηση μεγάλη, εκτός από τους άλλους και κυρίως πια τα αυτοάρρωσα. Γεννάει το σώμα έναν εχθρό, πώς λέει, γύρισα πίσω να δω τον εχθρό μου και είδα τον εαυτό μου. Το αυτοάνωσο γίνεται ένας πόλεμος εσωτερικός, δηλαδή λέμε κάποια κομμάτια του εαυτού μας, πολεμάνε και τρώνε τα άλλα. Δεν τα αναγνωρίζουν σαν δικά τους κύτταρα. Και εκεί δημιουργούνται τα αυτοάνωσα και καρκίνη και όλα τα άλλα. Τώρα, η πίεση νοητική που αυτό είχαμε μάθει για την παραδοσία. Πόσοι ήσασταν αυτή η Τετάρτη που μίλησα, για να ξέρω πόσο με εξηγώ, ευχαριστώ. Είπα την Τετάρτη λοιπόν για την παραδοσιακή οικογένεια. Τι είπαμε το κυριότερο, ότι απαγορεύεται η βία στην παραδοσιακή οικογένεια. Τι εννοούμε με τη βία, όχι ότι δεν χτύπαγε τα παιδιά του ή δεν χτυπιόντουσαν τη μεταξύ του. Εννοώ ότι απαγορευόταν να βγει μυστικό έξω. Μην το μάθει ο κόσμος. Δεν θα το πούμε πουθενά. Γινόντουσαν αιμομιξίες, γινόντουσαν σεξουαλικές κακοποιήσεις, γινόταν βία και απαγορευόταν αυτό να μιληθεί.
ήταν κανόνας. Εδώ να πω το πιο απλό. Πηγαίναμε κάπου και έλεγε μην τυχώς που πάρει σοκολατάκι δεύτερο. Δεν σας έχει τύχει. Και να θες τώρα σαν παιδάκι να πάρεις και να το κοιτάς. Αλλά δεν τολμούσε να το κάνεις. Αυτό εννοώ διότι υπήρχαν πολύ σκληροί κανόνες. Υπήρχαν πολλά μυστικά και ψέματα. Υπήρχαν. Γιατί αυτό σήμερα το θέμα δεν το έχω ξαναβγάλει στην Ελλάδα να το μιλήσω. Παρόλο που έχω κάνει πολλές σπουδές πάνω σε αυτό. Αν είστε εδώ την Τετάρτη αυτή, που θα είναι ακόμη δύο Τετάρτες, αυτό που κάναμε τα μοντέλα εδώ τη συμπεριφορά στο σπίτι της Σατήρ, θα το επεκτείνουμε, θα πούμε τι είναι σήμερα στο μεταμοντέρνο, στο τώρα τι κάνουμε. Και θα σας δείξω πόσο δυνατά είναι τα νήματα που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, εμείς έχω διαχωριστεί μωρέ, έχω φύγει, έχω παντρευτεί, έχω κάνει εγγόνια τώρα σιγά με τη μαμά μου και τον παπά μου πια. Δεν έχουμε λήξει ούτε με τους προγόνους. Και θα κάνω ένα πολύ ωραίο πρωτότυπο, σκέφτηκα τι θα βάλω, αλλά σας κρατάω έκπληξη. Αλλά για να δείτε αυτά τα νήματα πρέπει να κάνω δυστυχώς αυτό. Θα κάνω. Έτσι, το οποίο δεν είναι κάτι να σας δοξανίσω. Αλλά πραγματικά να βιώσετε ότι είστε στο σύστημα, ακολουθούμε δρόμους προγόνων από κάτω. Αλλά υπάρχει και το καλό νέο πάλι εδώ, ότι και στους προγόνους υπήρχαν καλοί άνθρωποι και υπήρχαν και σοφοί δάσκαλοι. Δηλαδή αν είχα εγώ τον κύριο τώρα που μιλήσαμε πριν λίγο, τον κύριο Γιώργο, εκεί ήταν ένας προγονός μου και ήθελα να λύσω κάτι δύσκολο από την οικογένεια, θα επικαλούμουν τη σοφία του προγόνου Νίκου. Το ίδιο σε κάθε οικογένεια υπάρχουν λοιπόν, δεν είμαστε ξεκρέμαστοι και χαμένοι. Υπάρχει βοήθεια, απλώς έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ με το παλιό και το ξέρω αυτό, το ξέρω. Εξοικειωμένοι με αυτό που ξέρω. Και όχι με κάτι καινούριο, φοβόμαστε. Ο πόνος λοιπόν της ψυχής απλώνεται σε όλο το σώμα και καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει κυταρά μετά ομάδες κυτάρων και μετά θα συμβεί μια ασθένεια. Δηλαδή, αδειάστε τα ρεζερβουάρ όλα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να ελευθερωθείτε, να νιώσετε αυτή τη γαλήνη, ότι όλα είναι οκ, okay, με τον εαυτό μου, είμαι ήρεμος, ελευθερώθηκα, μπορώ να κάνω αυτά που θέλω, δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων. Ο πόνος λοιπόν της ψυχής απλώνεται σε όλο το σώμα και καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει κυταρά μετά ομάδες κυτάρων και μετά θα συμβεί μια ασθένεια. Δηλαδή, αδειάστε τα ρεζερβουάρ όλα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να ελευθερωθείτε, να νιώσετε αυτή τη γαλήνη, ότι όλα είναι οκ, okay, με τον εαυτό μου, είμαι ήρεμος, ελευθερώθηκα, μπορώ να κάνω αυτά που θέλω, δεν με νοιάζει η γνώμη των άλλων. Γιατί από αυτό φάγαμε όλοι. Τότε ήταν, δεν σου λέγε πίδα, και το μόνο που έλεγε ήταν πόσο ψηλά να το δείξω. Να πει γιατί, γιατί και γιατί. Λοιπόν, όταν η δημιουργικότητα λοιπόν ανθίζει, υπάρχει θεραπεία της ψυχής που λαμβάνει χώρα. Και μιλάμε για αυτό το πόνο της ψυχής για έναν άλλο λόγο πάρα πολύ σοβαρό. Σε αυτές τις εποχές, όχι μόνο τώρα, πριν δεν είχαμε πολέμους, δεν είχαν απολύες, δεν χάνανε, σκότωνε ο ένας τον αδελφό του μετά τον πόλεμο. Τα ξέρετε αυτά τα μαθημάτες μας και λίγες και τρίτες. Φυσικά δεν έχαναν γονείς παιδιά, δεν χάναν τα σπίτια τους, δεν παθαίναν καταστροφές από σεισμούς. Δεν είναι δηλαδή τωρινό αυτό το θέμα. Αλλά λέμε ότι οι απώλειες είναι πάρα πολλές. Και τι γίνεται με αυτό το πόνο. Συσσωρεύεται, συσσωρεύεται και αν δεν βγει, δεν γίνει διεργασία πένθους, είναι πάρα πολύ σοβαρό για τον εαυτό μας. Ναι, ζωή, ναι, πονάει το θέμα, αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Και το αυτό το κάτι είναι με τη δημιουργικότητα που πρέπει να γίνει, με την τέχνη. Στο δεξί μισφαίριο, εδώ είναι ο μηχανισμός αυτού της θεραπείας, για να φτάσουμε να ανοίξει αυτή η ψυχή και να ελευθερωθεί. Έπειτα το λέω για έναν άλλο σοβαρό λόγο, γιατί σε αυτές τις κρίσεις χαρακτηρίζονται πολύ εύκολα τα άτομα ως έχοντα παθολογή. Ότι είναι κατάθλιψη, ότι άνοιξε ψύχωση, ότι είναι
Post-traumatic stress disorder, μόνιμη δηλαδή η κατάσταση άγχους από διαταραχή τραύματος. Και οι καπέλες πάνε και έρχονται. Έχει ελκυστική προσοχή, αρχίζει να το χάνει, μπορεί να μπαίνει στην άνοια. Όλα αυτά όμως είναι συμπτώματα της απώλειας. Και εδώ δεν μιλάμε λοιπόν για κλινική ψυχολογία και τα πάντα. Εδώ μιλάμε όχι για κλινική κατάθλιψη, για πνευματική κατάθλιψη. Δηλαδή είναι τόσο ο πόνος της ψυχής που έχει αυτά τα συμπτώματα. Και το μόνο που δεν θα με βοηθήσει είναι να πάρω την καταθλιπτικά. Για κάτι που λύνεται αλλιώς. Πώς το κάνανε παλιά και μυρολογούσανε. Κάνανε παρέες, πήγαιναν στα σπίτια, πήραν τα καφεδάκια, θυμόντουσαν και τα καλά, έγινε και κανένα γέλιο, βρέ, για θυμίσου τι έκανε, πώς έκανε το αρνί. Ή πώς έκανε με τις φώτες, πώς έκανε με τα φυτάτε. Δηλαδή, αυτή τη διεργασία που γινόταν τόσο όμορφα από την κοινωνία, ένα πολύ καλό κομμάτι της παραδοσιακής οικογένειας που έλεγα, ότι έχει και το θησαυρό της μέσα, ότι η κοινότητα στήριζε. Ενώ τώρα ένας άνθρωπος μπορεί να περνάει 100 κρίσεις και να είναι μόνος του. Και δεν έχουμε τέτοιες υπηρεσίες βοήθειας, εντάξει, μόνο σε τραγικότητες. Αν ένας γονιός σκοτώσει το παιδί του, αν ένας γονιός, ξέρω εγώ, χάσει τα παιδιά του, αυτά τα κέντρα που υπάρχουν, ναι, δεν είναι μόνο όμως αυτά. Και ό,τι μοιράζεται γίνεται πιο ελαφρύ. Ό,τι μοιράζεται με άνθρωπο, έρχεται αυτή η ανθρωπιά που έχει φως και η αγάπη που έλεγε ο κύριος Νίκος πριν, αγάπη, να πάω να συμπαρασταθώ στον άνθρωπο δίπλα μου, στο γείτονα, στο καφετζί, στο περίπτερο, που έμαθα ότι περνάει δύσκολο. Όχι με τη μορφή συμπαράσταση, να το πω και αυτό, που να μιλάτε και να του κάνετε και να του λέτε θα περάσει και σε λίγα χρόνια θα ξεχαστεί. Εγώ αυτά να τα ακούσω και είναι σε πλήγωμα μέσα, μπορεί να χρησιμοποιήσω άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, θέλει τι, γιατί σας το λέω. Θέλει εκείνη την ώρα, κανείς δεν ξέρει πώς νιώθω εγώ. Θυμάμαι τότε που έκανα διεργασία πέρθους και παρηγορητική, δηλαδή να συνοδεύω έναν άνθρωπο που είναι κοντά στον θάνατο, το έκανα και αυτό. Δεν ήταν εύκολο. Ευτυχώς είχαμε τη μεγάλη δασκάλα, έτσι ελίζα με αυτή Blair-Ops, όπου σας πληροφορώ το πρώτο του βιβλίο μεταφράστηκε στην Ελλάδα τώρα πρόσφατα, που μιλάει για τη συνάντηση με το θάνατο. Ευτυχώς που είχα κάνει και κάποια σεμινάρια μαζί της στην παρηγορητική και μπόρεσα και το κατάφερα αυτό. Και νόμιζα ότι θα έκανα όλα λάθος. Ο άνθρωπος θα πει και εγώ μήπως θα κάνω λάθος εδώ. Τι του λέω ή τι δεν του λέω. Σιωπή. Όταν περνάμε λοιπόν κρίσεις, θα είστε εκεί. Δεν θα αγγίζετε, γιατί δεν είναι κάτι που το θέλουμε εκείνη την ώρα. Δεν θα λέτε τη φράση «Ξέρω πώς νιώθεις». Εγώ πήγα σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, όταν είχα έρθει και με την παρηγορητική και με τη διεργασία πέρθους. Και με το που παίρνω στο πλαίσιο, ακούω συνάδελφα από κάτω, το έγινε μάτι, ας πούμε. Γνωρίζω και καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Και εμένα ξέρει, μία που πήγα που θα καθυστερήσει και μία που ξαναβήκα και έφυγα. Ποια είσαι εσύ που γνωρίζεις, εγώ, εσύ μου, ο άλφα, ο πήγα, δεν λέω για τον καθένα, πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Που μέσα του είναι η μαύρη νύχτα της ψυχής, και θέλει να φουντάρει άμα θα μπορούσε. Ή να μην φάει καθόλου, ή να κάνει άλλους τύπους θανάτων, έτσι. Δεν έχουμε έναν μόνο, τον ανοιχτό, γι' αυτό μιλάμε για κρυμμένα αυτοκτονικά από κάτω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν με τη δημιουργικότητα και με την τέχνη υπάρχει θεραπεία της ψυχής. Δεν καταλαβαίνει η ψυχή, γιατί είπαμε είναι δεξί ημισφαίριο, λόγο. Καταλαβαίνει σύμβολα, καταλαβαίνει ο πρωταρχικός μας εγκέφαλος που είπαμε είναι του δέρματος. Το πιάνω, τρίβω, ας πάρετε μία εφημερίδα για να την κάνετε έτσι μπαλάκι. Αυτό ρίχνει το άγχος αμέσως. Εγώ τώρα στις γιορτές επειδή είχα κάνει
κάτι πολύ ακραία. Πήγα Τρίτη ομιλίες, εδώ στην Αθήνα ομιλίες, δεν ξέρω πώς έκανα, καμιά εικοσαριά, έκλεισε η φωνή μου. Και εμένα δεν κλείνει εύκολα λόγω ότι ήμουν σοπράνο, παρόλο που έχω βγάλει ψηλές χορδές που έπρεπε καλούς στην τελευταία συναυλία στη Λυρική στην Ελλάδα εδώ. Έβγαλα όλη τη συγκάμα, Ανδρέα, έβγαλα όλη τη συναυλία γιατί ήταν του δασκάλου μου, είχε και έργα του Καλομήρη και του Δουμουδέκη που ήταν ο δάσκαλός μου. Και βγάζω όλη την παράσταση και κατεβαίνοντας πάλι φωνή, πήγα για χειρουργείο στον Ερυθρό κατευθείαν. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν είναι στη φύση του ανθρώπου, στη φύση μας καθόλου δεν είναι φυσικό, να μας αρέσει η αλλαγή. Δηλαδή αυτό που κάνετε να είστε εσείς σήμερα εδώ είναι υπέρβαση. Εγώ τους αποκαλώ αυτούς που ψάχνουν τον εαυτό τους πράγματα, ευλογημένους και τους επιλεκτούς του Θεού. Γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να σπάσουν αυτό το πράγμα το οποίο δεν σπάει στον άνθρωπο, δεν αρέσει και στην αλλαγή ο άνθρωπος. Δηλαδή από τη φύση μας, όχι ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε, έτσι, είναι κατανοητό από τη φύση μας. Είμαι καλά με το εξοικειωμένο και ας παραβιάζομαι και ας πεθαίνω και ας βγάζω τον ένα καρκίνο μετά τον άλλον και το άλλο αυτό άνοσο το τρίτο. Κοιμίζω ένα από το άνοσο, μου βγαίνει δεύτερο μετά. Μου έρχεται με ένα βασισμό το κοιμίζω, γιατί και ο καρκίνος που έχω περάσει και εγώ, όπως σας είπα, την προηγούμενη φορά, που ήμουν ένα δεύτερο περιστατικό στον κόσμο που έχω επιβιώσει, με αυτές τις επιλογές που έχω του σύντροφου που είχα. Δεν γίνεται μόνο σαν επιβίωση, αλλά και το να επιβιώσουμε γίνεται ένα θαύμα, το πρώτο θαύμα του 90% είναι από εμάς. Εμείς κάτι αλλάζουμε μέσα, ρε παιδί μου, δεν θα το βάλω κάτω, θα σηκωθώ πάλι. Θα πάω στο ενίκιο μέχρι στο σπίτι μου. Το θέμα είναι ότι είμαι καλά ακόμα. Και εκεί βρίσκονται λύσεις και έλκουμε. Εκεί δουλεύει ο νόμος της έλξης και έλκουμε αυτό που θα νιώσουμε. Αν τα βλέπουμε όλα μαύρα, ότι δεν έχει τίποτα, τα έχει βάλει ο Θεός μαζί μας, γιατί και εγώ έτσι τον έβριζα τότε, καλά είναι μεγάλο που λέγα, έχω κάνει τόσα καλά, με πρόθεση δεν έχω πειράξει κανένα, με πρόθεση συγκριτή. Γιατί ασυνήθιτα πειράζουν ανθρώπους. Και κριτική κάνουμε και παραβιάσεις κάνουμε και λέμε πράγματα που δεν πρέπει να πούμε. Εδώ λοιπόν, όταν περνάμε στο κρίση, απώλεια, πένθος, τραύμα, ούτε χαϊδολογάμε, ούτε παίρνουμε αγκαλιές. Είναι σαν να του παίρνουμε τη δύναμη. Το καταλαβαίνετε, δεν θα πεις ότι κοίτα την ψυχρή είναι και δεν την αγκαλιάζει. Δεν κάνει. Συνοδεύω δίπλα και λέω είμαι εδώ και σε ακούω και είμαι εκεί όμως και ακούω. Και προσπαθώ να καταλάβω τι νιώθει. Δεν θα το καταλάβω. Να μην το ψάχνω καλύτερα. Ούτε να πούμε ποτέ, ξέρω πώς να πω. Είναι μεγάλη παραβίαση αυτό. Η σιωπή είναι η καλύτερη παρηγορητική κατάσταση. Αλλά σιωπή να είμαι εκεί, παρούσα. Δηλαδή είμαι εδώ για σένα. Αυτό. Να πάρουμε αυτό το μήνυμα. Όχι πάμπερινγκ, όχι αγκαλίτσες, γιατί τους παίρνουμε τη δύναμη εκεί. Έπειτα το κλάμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάνει και κάτι καλό εκεί αυτή η ψυχολογία, είναι ότι μας χτυπάει και γρατσινάει πράγματα από κάτω και βγάζουμε και κλάμα που δεν έχουμε βγάλει. Διότι η Ιόγκη, να πω το πιο απλό, είπε αυτός ο μεγάλος που είχα πάει στην Αγγλία και εγώ τα πέρασα από τον καρκίνο, η Ιόγκη είναι συμπυκνωμένα δάκρυα που δεν έχουν κλαφτεί. Και λέω, πάει στον Τουβάστα Φλόρα, πάμε σπίτι τώρα να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί είσαι η ντόκτορ διοίκησή μου με 100 ειδικότητες που πρέπει να στέκεσαι για όλους και για τους 12.000 μαθητές σου και για τους 160 που έχεις στο κέντρο και τα 300 τόσα παιδιά κάθε χρόνο που έχεις που δούλευα και με ειδική αγωγή. Δεν μου επιτρεπόταν να δακρύσω ούτε να συγκινηθώ. Γεια σας. Έχω φέρει για την κόρη σου ένα δώρο σήμερα για να δεις. Πλήρω το πει, πέρα από το κοριτσάκι. Σε έφερα ένα συγκίνη ψυχοθεραπείας. Μα ήταν ένα παιδάκι που το είχε φέρει εδώ το και ξέρετε πως άκουγε την Τετάρτη. Να, αυτά κάνω.
το σπίτι και τα σκέφτομαι όλα και όλους. Δεν θα μου ξεφύγει τίποτα. Οπότε πότε να κλάψω, πότε να δω ποια είμαι εγώ και που είμαι. Όταν έχει δύο παιδιά και τα μεγαλώνει μόνο του και έχει και τέτοια δουλειά από το σπίτι, που έχει κάνει υποτροφία από την μία, όταν η μάνα με παιδί και έμενε μία άλλο, μία με πανικού, μία. Εγώ έτσι δουλεύω. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ωκεανό δακρύων θα αφήσει πίσω και μέσα. Τι να κάνω λοιπόν, μαζεύω όλες τις ταινίες που ήρθαν από καρκίνο και πεθαίνανε κιόλας στο τέλος, για να αντιμετωπίσω ότι θα έρθω και κοντά με το θάνατο, τι θα γίνει. Είναι και αυτό παίζει εδώ. Όχι για να προετοιμάσω την ψυχή μου, να μπορέσω να αποχαιρετήσω σωστά τους ανθρώπους μου, τα παιδιά μου. Έβαλα όλες τις ταινίες. Έκλαιγα, πήγαινα, κοιμόμουν, έβλεπα όνειρο το οποίο με βοηθούσε στη θεραπεία που μετά. Γιατί τα όνειρα βοηθάνε. Νομίζω ότι δεν είναι ένα όνειρο εδώ το κορίτσι μου που βοηθάει πολύ. Με οδηγούσαν τα όνειρα. Δηλαδή ο μηχανισμός αυτοθεραπείας είχε αρχίσει και είχε ενεργοποιηθεί και είχε ανοίξει. Και με πήγαινε αυτό. Είναι τόσο σοφός ο εαυτός μου. Βέβαια το ότι είχα δουλέψει και πάρα πολλά πράγματα. Πνευματικά, εγώ καλοκαίρι το ένα μήνα, αν καθόμουν, γιατί στην Αμερική έκανα 5 δουλειές την ημέρα για να ζήσω. Δεν είχα στην Αλένα. Ένα μήνα είχα 20 μέρες και ακόμη τις εξεταστικές. Πήγαινα σε μοναστήρια και τα έκανα. Δεν με πήραζε αν είναι και ελληνικό μοναστήρι έξω. Αλλά έκανα πολεμικές τέχνες εκεί, αλλά για την υγεία. Το τσιγκόνγκ, να ξέρετε, το είναι το καλό. Πήγα στη σχολή Ερμέ στην Κίνα που με μουσικές θεραπεύουν και εδώ έχω ένα δείγμα που μου βγάζε όλο το πλαίσιο του εσωτερισμού του με 5 μουσικές. Οπότε είχα κάνει πράγματα, είχε σμιλευτεί με το γυαλόχαρτο καλά η ψυχή μου και βγει αγάπη, ήμουνα πάντα αγάπη. Κατάφερα και σώθηκε σε μεγάλη κακοποίηση που πέρασα, ήταν πολύ δύσκολη ιστορία μου όλη. Και η οικογένεια. Και θυμάμαι τη θεραπεύτρια μου, την πρώτη που με έσωσε βασικά, η Λίζ, και η Λίζ Λατέρνα λιγότερα, μου λέει πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ εντατικά, να γίνεις λιγότερο ευαίσθητη για να μην πω λιγότερο human. Να μην είσαι τόσο ανθρώπινη και να τρέχεις και να ανοίγεις τη διαδιά σου έτσι, γιατί έτρωγα γλωτσές, έτσι, δεν ήταν απλό. Άμα προχωράς έτσι ανοιχτός, περιμένεις και κάτι πίσω, τουλάχιστον να σε χτυπήσουμε. Και όμως έτρωγα χτυπήματα. Όχι γιατί το θέλανε, γιατί ο άλλος ίσως τον πίεζε η δική του κατάσταση δύσκολη, ίσως έβλεπε ότι εγώ το πάλευα αλλιώς και το ζήλευε, ίσως το καθρέφτιζα μια μάνα ή ένα πατέρα, ποιος ξέρει τι, γιατί έχουν και τις προβολές που τρώμε και πίσω κλωτσές. Και οι συναισθηματικές κλωτσές είναι πολύ δυνατές. Πολύ. Και μου λέει, θα δουλέψω αυτό το κομμάτι. Και έτσι λέω, άκουσα να σου πω κάτι, γιατί ήμουν και με probation, δεν μπορούσα να φύγω. Είχα οδηγήσει στο αντίθετο ρεύμα προς Μέξικο. Και δεν με πειράζει τίποτα όταν το λέω και το θυμάμαι. Δεν θα με πειράζει να είχα σκοτωθεί. Δηλαδή, σκέφτομαι αν είχα σκοτώσει κάποιον. Έτσι, εγώ θα αυτοκτόνωσα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τη λέω, κοίταξε, αν είναι και να μου κάνει αυτό που αισθάνομαι την ανθρωπιά και την καλοσύνη, σταματάμε. Εγώ αυτό είναι ένα φως δικό μου. Δεν θέλω να το πάρει κανείς. Μπορεί να πονάει, αλλά το θέλω. Και μου λέει, θα περάσει μια ζωή πάρα πολύ πιο δύσκολη. Θα είναι έτσι, ποιος ξέρει, μπορεί να είναι ο δρόμος μου αυτός. Βέβαια, καθαρίζουν αυτά μετά. Όχι ότι δεν αγαπάς ή δεν δίνεις. Είναι ότι βάζεις μια προστασία η οποία είναι και καλό και για τον άλλον. Είναι όρια και για τον άλλον να μεγαλώσει. Γιατί κάτω από αυτό πολλές φορές, ενώ έχουμε αγάπη, σαν τα αρκουδάκια, με αγάπη τα πνίγουμε τα άτομα. Αυτό γίνεται. Και η αγάπη πνίγει. Αυτό που είπα και το τραύμα σου κάνει ζημιά, αλλά και πολύ αγάπη σου κάνει. Το είδατε στο γλυκό. Κάτσε εδώ, παιδί, που θα πας. Που θα πας και τον έχει ψυχωτικό.
στο σπίτι, δεν θα παντρευτεί, θα κάνει τίποτα. Περιμένει να πεθάνει η μάνα του στα 90 τόσο εκείνη, γιατί έχει σύντροφο, τώρα πάει και 100. Και τότε μπορεί να βγει, αλλά θα είναι ιδρυματοποιημένος. Η ικανότητά μας λοιπόν να χρησιμοποιούμε τα ταλέντα μας και τη δημιουργικότητά μας είναι μέτρο της ψυχικής μας κατάστασης. Και όταν είμαστε δημιουργικοί και χρησιμοποιούμε τα δώρα μας και τα ταλέντα μας, είμαστε πλήρεις. Στο θέμα των αυτοκτονικών έβαλα πάρα πολύ πυλό και έφτιαξα πολλά πράγματα για να βγει ο πόνος της ψυχής στο πυλό. Τι άλλο κάνει ο πυλός? Ένα παιδί που έχουμε και είναι υπερκινητικό ή θυμωμένο ή αγχωμένο, δώστε το πυλό. Όχι πλαστελίνη τόσο, πυλό, χώμα. Ή αν βρεθείτε έξω σε χώματα, αφήστε το με λάσπη να φτιάξει πράγματα. Διότι από αυτόν τον εγκέφαλο και από αυτά τα δάχτυλα που είναι όλα μας τα βασικά συναισθήματα και με συγκρινεί αυτή εδώ των συναισθημάτων, ανησυχία, επικριτικότητα, ανυπομονησία, θλίψη, φόβος. Μπαίνοντας μέσα σε ένα πυλό, έχουμε κάνει θεραπεία εκείνη την ώρα. Να μην τι άλλο του συναισθηματικού και των μεσημβρινών. Και μεταφέρεται ο θυμός λόγω της πίεσης με τη δουλειά με τον πυλό. Μεταφέρεται και ο πόνος για να κάνει λίγο χώρο, λίγο, μικρή χαραμάδα να βγει λίγο χαρά. Ένας τρόπος να βελτιωθούμε στο τι μπλοκάρει την ικανότητά μας να προχωρήσουμε μπροστά είναι να δούμε τον κύκλο σημαντικότητάς μας. Δηλαδή, όταν θα περάσουμε την κρίση, πρέπει να φτάσουμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικά μας πράγματα. Τι έχω καταφέρει, πότε ξανά πέρασα μια κρίση και με ποιο τρόπο τα κατάφερα. Πάνω απ' όλα, εγώ τους αρχίζω από την αρχή, λέει, δεν ξέρω και πώς το έκανα, θα έγινε έτσι τυχαία. Λέω, δεν μου λες κάτι, είσαι σίγουρη ότι όλα τα παιδιά που είναι να γεννηθούν είναι γεννιούνται, γιατί πεθαίνουν αρκετά την ώρα της γέννησης. Ναι, έτσι δεν είναι. Κατάφερες λοιπόν να επιβιώσεις από μία γέννα και να βγεις στον κόσμο έξω ή από μία δύσκολη γέννα. Μετά κατάφερες να πάρεις να τρως μόνος σου. Κατάφερες να πουσουλάς, να σηκωθείς, να περπατήσεις. Είναι τόσο δεδομένα που τα κάνω όλα τα παιδιά αυτά. Εγώ που δούλευα ήταν παιδιά παραπληγικά και με αθετώσεις έτσι και δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε το χέρι να κάνουμε φυσιοθεραπεία. Και ελάχιστα από αυτά περπάτησαν και ξέρετε πως περπατάνε έτσι με αυτή τη λεκάνη, η οποία είναι χαρακτηριστική, δεν μπορεί να φέρνει και αυτός σε λογαριασμό. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι όλη η αίσθηση της ολότητά τους έχει καταναλωθεί από την αλλαγή, την απώλεια, την κρίση, τον θάνατο. Και όταν υποφέρουμε, όλες οι πτυχές του εαυτού μας υποφέρουν. Δεν είναι έτσι, με αυτή την εικόνα σας το θυμίζει. Ούτε να φάμε, νιώθουμε συνέχεια πονοκεφάλους, ανορέξια. Έπειτα είμαστε πιο ευέξαπτοι στην κρίση, γιατί είμαστε πιο φοβισμένοι. Έχουμε αντιδράσεις θυμού και άρνησης, να το αρνηθώ, αυτό δεν συνέβη. Πάνω από 1,5 χρόνο, αν κρατάει πένθος, είναι παθολογία. Σας λέω και αυτό. Έχω ανθρώπους που και η μαμά μου και η μαμά μου και στην ώρα πια που τελειώνει, λέω πόσο είναι η μαμά σας τώρα. Λέει, τι να είναι καλέ, αφού 25 χρόνια έχει πεθάνει. Και μιλάμε ακόμη για αυτή τη μητέρα με κλάματα. Δεν έχεις λύσει αγάπη με το πένθος. Στην ουσία έχεις καταλάβει ότι έχεις ενταφεί μαζί της και νόμιζες ότι είσαι απ' έξω. 25 χρόνια. Πάω να δω τη μαμά μου, λοιπόν, μου είπε. Και λέω, για πώς είναι η μαμά. Μαμά που είναι στο νεκροταφείο. Και πάτε να τη δείτε τώρα. Επειδή ήρθατε σε συνεδρία για να το γλεντήσουμε και να το γιορτάσουμε ότι κάνατε ένα βήμα, πάμε και από το νεκροταφείο μια βόλτα. Πηγαίνω κάθε εβδομάδα. Αυτό το πένθος είναι παθολογία.
1,5 χρόνο, το πολύ δύο, πάνω από τον 1,5 χρόνο αρχίζει να παθολογεί η κατάσταση. Ωστόσο, λίγοι από εμάς έχουν κάποια ιδέα πώς μοιάζει ο πόνος της ψυχής ή η απώλεια της ολότητας της ψυχής. Βλέπετε κάποιους ανθρώπους που λέτε είναι τόσο κακός, μάχεται με όλους, κατηγορεί όλους, έχει βία στα παιδιά του. Εγώ λέω, ναι, δε, απουσιάζει η ψυχή του, ρε παιδί μου, ή διαλογίζεται στην Αλεξανδρούπολη η ψυχή του, δεν ξέρω πού. Πάντως έχει γίνει σαν ορυκτό. Ένας άνθρωπος με ψυχή δεν μπορεί να τα κάνει αυτές τις πράξεις. Έτσι, θέλω να καταλάβουμε ότι έχει μπει στην παθολογία αυτό το άτομο. Και αδυνατεί να ανέβει επάνω και να δουλέψει το πνεύμα του. Άμα κουραστείτε θα μου το πείτε, έτσι. Γιατί από την Τετάρτη που ήρθατε καταλάβατε ότι εγώ το 5-6 ώρες είναι απλό πρόγευμα. Φέρνει τις δασκάλες μου βιντεάκια και τα μετέφερα στα μερικά. Αυτή οι φυλές των Ινδιάνων, οι παλιές, των Απορίτζιλα, των Ίγκας, από πολλά μέρη του κόσμου, έχουν μια κοινή υπεποίθηση όσον αφορά την ανθρώπινη αντίδραση στην κρίση της ζωής και του τραύμα. Η αλήθεια είναι, χωρίς σαμάνι και θεραπεία, δεν κάνει τίποτα. Αυτές οι τελετές που κάνουμε είναι τελετές μέσω μουσικής, μέσω ειδικής μουσικής θεραπευτικής, μέσω ελεύθερου χορού, μέσω χρώματος, μέσω κατασκευών. Όλα αυτά είναι τα πιο πολλά από τις φυλές αυτές. Αλλά έχουμε και μία κοινή πεποίθηση που θα τη δείτε. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν την πεποίθηση, το ψυχικό σοκ, ακολουθούμενο από τραύμα, προκαλεί τη φυγή της ψυχής. Να γιατί λέτε, πού είναι αυτού η ψυχή. Εάν λοιπόν η απώλεια και το τραύμα παραμείνει και δεν επέμβουμε να γίνει κάτι καινούργιο, κομμάτι της ψυχής φεύγει. Είναι αυτό που λέω σε πολλούς. Μακάρι να βρω μερικά κομμάτια της ψυχής σου εκεί που έχεις φτάσει τώρα. Μπορεί και να μην τα βρούμε ποτέ. Να είναι στο σύμπαν γενικότερα. Όταν ένα παιδί κακοποιείται, αυτό το εξηγήσω, μην το πάρουμε στο μεταφυσικό. Δεν έχω μεταφυσική τρέλα, μεταφυσική πρόθεση και γνώση έχω. Λοιπόν, ένα παιδί όταν κακοποιείται, π.χ. τη σεξουαλική κακοποίηση κυρίως, βγαίνει έξω από το σώμα του γιατί δεν αντέχει να είναι μέσα. Βγαίνοντας από το σώμα του, δεν θα ξαναμπεί όπως βγήκε μέσα, με τα όλα του δηλαδή. Κομμάτια της ψυχής του έχουν φύγει. Και εκεί αρχίζει η ψυχική κατάσταση και η αδυναμία. Δεν είναι ψυχοσυγκόρη, έλεγα σε μια συνάδελφο παιδί, με έχει χάσει κομμάτια ψυχής στο παιδί αφού κακοποιούνται σεξουαλικά από τον παππού ή δεν ξέρω ποιον γείτονα. Λοιπόν, δεν θα του δώσει τα ψυχοσικά. Γι' αυτό εγώ ιατρική τελείωσα και τελείωσα ειδικότητα από ψυχιατρική έξω. Δεν την άσκησα ποτέ, έβαλα μόνο ψυχολογία, διότι είμαι κατά αυτή τη ιατρική και κατά αυτών των φαρμάκων. Και το χαπάκωμα το πολύ. Αν υπάρχει μεγάλο λόγο, βεβαίω θα δώσουμε σε μια κρίση κάτι. Για λίγο, μέχρι να δει την κρίση και να τη δουλέψει, μπορεί. Έχουμε τεράστια δύναμη μέσα μα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, να φεύγει η κομμάτι της ψυχής, δεν είναι τόσο απλό. Και για να το φέρουμε πίσω, είναι επίσης δύσκολο. Σε αυτές λοιπόν τις κουλτούρες των πρωτόγων φυλών εκεί, οι Σαμάνοι, οι Απορίτζιναλ στην Αυστραλία, τους έχουν εξολοθρέξει όλους τώρα. Οι Ινδιάνους τώρα πιάσαν τον Αμαζόνιο, το είδατε, το κάψαν όλο, που είχε πάρα πολλές φυλές Σαμάνων, εγώ είχα πάει 3 φορές εκεί. Και πήγαινα γιατί πραγματικά γινόντουσαν οι τελετές και δεν υπήρχε λόγος. Πήγαινα για να δουλευτεί το σώμα, να βγάλει πράγματα και να έχω σιωπή. Να αισθανθώ μέσα τι νιώθω με αυτό που γίνεται. Παρόλα αυτά, αυτά ήταν λίγα διαλύματα. Γι' αυτό όταν έφτασα στο καρκίνο και ακούω τον άνθρωπο και λέει είναι οι όγκοι, είναι συμπυκνωμένα δάκρυα που δεν έχουν κλαφτεί, λέω εδώ είσαι. Δεν είχες δικαίωμα να κλάψεις, να λυγίσεις,
Τι θα κάνει η ασθενή σου και η μάνα που το παιδί το προβληματικό και τι θα κάνουν τα παιδιά σου να μιλήσει εσύ. Με αποτέλεσμα έπρεπε να γυρίσω να κάνω αυτή τη σοβαρή δουλειά, η οποία είχε, σας είπα, με τραγούδια, με ταινίες, κοιμόμουν και μετά, επειδή είχε ανοίξει το ασυνείδητο, σηκωνόμουν με ένα όνειρο που με οδηγούσε τι να κάνω για τη θεραπεία μου. Μέχρι να φανταστείτε, είχα βρει κάτι με πείραζε αλλεργικά τη χημειοθεραπεία, το σου είχα πει και δεν το ακούγανε. Μέχρι που είδα τα φάρμακα γραμμένα, ότι αυτά πρέπει να βγουν τα δύο φάρμακα από το σχήμα σου. Και επέμενα, το υπερασπίστηκα, τρελή με λέγανε και εκεί με νομιλούσα. Εγώ έλεγα τον εαυτό μου, μαγνάλο, τι θα πληθες, στο Ευαγές Ειρημάγιο Σάββας. Και εκείνη η διευθύντρια, επειδή ήμουν και συνάδελφος γιατρός, έλεγε, είναι τρελή η γυναίκα, κλειδώστε τη μέσα. Και θα της πηγαίνετε εσείς καφέ. Διότι μόλις σηκώθηκα λίγο από την πρώτη εντατική, πήρα το μαξιλάρι και γύριζα να στηρίξω κόσμο. Πάρε μία λευκαιμία. Η δεύτερη λευκαιμία που παίρνω πάλι εντατική, εκτός πρωτοκόλου, μου αλλάζει το ενδυγόνιο το αίμα και δεν μπορούσα να πάρω μετάκιση. Γιατί σου λέγε, θα μείνει στον εαυτό σου επιτέλους, βέβαια, για να φτάσεις εδώ. Όπως έλεγα την Τετάρτη και γελάγανε. Λέω, φανταστείτε τι έλεγα, να προσέχουμε τι λέμε. Έλεγα. Επί τρία χρόνια πριν, γιατί είχα κουραστεί, δόνε τέσσερα κέντρα που κράταγα πάνω μου και είχα κλείσει και οικογενειακή θεραπεία στη μονάδα τότε. Έλεγα να πάω σε μία κλινική, να πω ότι κάνω εξετάσεις να ξεκουραστώ. Τρία χρόνια το έλεγα. Και άργησε να γίνει, γιατί στα δύο χρόνια όταν λέμε κάτι έχει γίνει. Αντί να πω, λέω, θα πάω σε κανένα ξενοδοχείο να κάνω σπα, να ξεσπά. Έτσι δεν είναι. Ακούστε τι έλεγα. Και πήγα. Και αφού βγήκα εντατική και ήμουν σε απομόνωση, μπήκα στη σουίτα. Και μου φέρνανε καφέ οι προϊσταμένοι, επειδή με είχαν έννοια οι καημένες μου. Πρώτον, ήμουν ένα περιστατικό που με είχαν ότι θα πεθάνω. Και δεύτερον, σαν συνάδελφο, θέλανε να κάνουν ό,τι μπορούν μέχρι να πεθάνω. Τώρα με δείχνουν σαν τα παιχνικάκια. Εδώ λοιπόν αυτές οι φιλιάς κάνουν κάποιες τελετές, όχι με τη μορφή της καρδί, όχι με τη μορφή της τελετής. Μην πάμε και σε αυτά που κάνουν μερικοί που κάνουν κάτι τελετές περίεργες και μαζόν και είναι αυτοί. Με σκοπό να φέρουν πίσω τα χωμένα κομμάτια της ψυχής στο ανθρώπινο σπίτι τους. Να το έλεγξουν. Αυτές οι πρακτικές δεν είναι αμυκτά δημιουργημένες μέσα στη δυτική κουλτούρα μας, αλλά σε ένα επίπεδο είμαστε βέβαια ενήμεροι από αυτές. Δηλαδή πήγε λίγο στους αμάνους και τυπούνται μέσα στους χορούς τα τύπανα, καλά κάνουμε. Διότι τα τύπανα είναι το πρώτο όργανο που βγάζει την κατάθλιψη έξω και τον πόνο. Εγώ έχω και μέσα στο γραφείο και απ' έξω το μεγάλο τύπανο, μέχρι να ανοίξει βέβαια εδώ. Τα καταθλιπτικά μας σημεία είναι εδώ οι ομοπλάτες, αυτές πίσω, τα δύο που κάνουν κρακρακά. Οπότε πρώτα θα ανοίξω αυτό το κομμάτι και μετά θα το βάλω στα τύπανα. Δεν μπορώ να πάω να το χτύπω αυτό, χωρίς να έχει ανοίξει τα πλευρά. Δηλαδή εκεί είναι η κατάθλιψη. Πρέπει να το φέρω σε χαλάρωση πρώτα αυτό. Και αυτά τα κάνουμε με το τσιγκού, βέβαια. Και με άλλες χορευτικές τεχνικές, ελεύθερες όμως. Όχι με φόρμες, όπως είναι της Γκαμπριέλα Ροφ, η οποία βγαίνει πάρα πολύ συνέστημα από μέσα με τους πέντε ρυθμούς της. Τώρα αυτή δεν ήταν ομιλία που ήταν προγραμματισμένη για να σας πω ότι θα βγάλω σημειώσεις και τέτοια. Γι' αυτό έφερα σήμερα και το βίντεο. Γιατί είναι καλύτερα όποιος θέλει να πάρει ένα αντίγραφο να το ξαναδεί εδώ, θα αφήσω και ένα σε πόλεις. Διότι δεν την έχω ξανακάνει την ομιλία, υπάρχει λόγος που δεν την έχω αναδειχθεί. Διότι όταν πήγα να την κάνω στο Ηράκλειο να πω για τον πόνο, για το πένθος και για όλα αυτά, μου είχαν καλέσει από ιατρείο χρόνιων πόνο. Και είμαι αντίθετη. Λέω, τι είναι αυτό που κάνετε. Αυτοί οι άνθρωποι από κάτω έχουν αυτοκτονικό. Αυτό το αυτοκτονικό εγώ το έχω μετρήσει, γιατί ήξερα πολύ καλά ψυχομετρία να μετράω, όχι με τα τεσσαρικά μας που είναι. Τέλος πάντων, θα ανακατεύουμε περισσότερο παρά βοηθάει η μπαταρία μας, αλλά έχει κάποιες κατευθύνσεις.
Είχα βγάλει ένα τεστ 13 στάδια για το πρώτο πόνο. Λέω, αυτή είναι στο 13ο. Θα πεθάνω. Ξεκινάνε. Πονάει το κεφάλι μου, πάω γιατρό. Α, θα πάω στον άλλο που είναι καλύτερο γιατρό, στο παράλληλο γιατρό. Δεν θέλει να δει μέσα του τι συμβαίνει. Καταλαβαίνετε. Και έτσι δεν μπορώ, πονάω σήμερα, πονάω αύριο, μένω στο κρεβάτι, δεν βγαίνω, δεν συμμετέχω και φτάνω μετά να έχω ετοιμαστεί να φύγω. Και τι δίνουμε εκεί λοιπόν, αντί να βγάλουμε ένα χειρουργείο ψυχικό, να δούμε τι λέει αυτό ο πόνος έξω, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πόνο να φύγει. Τους βάζουν κάτω από καταστολές μορφήνης, από οπιούχα, πολύ νόμιμα τα ναρκωτικά εκεί δηλαδή. Αλλά καλά δεν θα γίνει. Θυμάμαι πρόπερση μου ήρθε μία κοπέλα σε πολύ θέση υπεύθυνη, δημόσια και σοβαρή θέση. Εγώ δεν ήθελα να την πάρω γιατί είχα μία φίλη της στη θεραπεία και αυτά τα αποφεύγω τα τρίγωνα, να μην πληρωνόμαστε τα οικογενειακά. Συνήθως όποιος έχει φέρει και την οικογένεια και τον φίλο του, δεν γίνεται αυτά όλα. Τα κάνω πολλές φορές, αλλά πατάω σε τεντωμένο σημείο, δηλαδή κουραστικό είναι. Τέλος πάντων, λύση παρακαλώ να τη δεις, έχει μια χούφτα κάποια που θα πάρει το πρωί, αν δεν τα έχει μαζί της τρελαίνεται, για να πάει τα παιδιά σχολείο. Κατέβαινε στο φαρμακείο και έπαιρνε όλα τα διακόμματα αυτά. Λίγο αναλογίζομαι και ήταν καλά αυτά τα δύο παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπουν. Η γυναίκα 25 χρόνια από το κεφάλι, ωραία. Και είναι υπαρκτό και μάλιστα μου είπε όποτε θες θέλω να μιλήσω, παρόλο που είναι πολύ δημόσιο άτομο, πρόσωπο, και της είπα είναι καλό να μην εκτεθείς. Έστω και για το πριν, αυτό που έκανε 25 χρόνια, αν το παγκόνισε έτσι. Έρχεται λοιπόν εκεί και λέω, όπα, εδώ είναι στερεία, εδώ είναι άλλο πραγματάκι, δεν έχει ξεφύγει. Υπάρχει 7ο-8ο στάδιο, αλλά βγαίνει ακόμη. Συνδέεται, κάνει τον καλαμπούρι της, είχε μάσκες πολύ γερές λόγω της δουλειά της. Και δεν την καταλάβει σου πει τόσο πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ λέω έχω υστερία. Έχω κάτι μεθόδου στην υστερία, είναι καθαρές όμως, δεν είναι όλα τα περιστατικά ίδια, που σε μια μισή ώρα μπορώ να την απενεργοποιήσω τελείως. Λοιπόν, το προχωράω, το κάνω, προχωράω, θα έχει και πρόκληση, η θεραπεία έχει και σώμα. Και όταν μιλάμε με κάποια φράσεις, μου λέει, γιατί μου μιλάτε έτσι, είναι σαν να με μαλώνετε. Όχι, αυτό είναι για να ακούσουν τα ρούχα τα άρρωστα. Δεν μαλώνω εσένα, δεν μαλώνω τον άνθρωπο. Δεν πετάω την ατάκα ή να σου την πω. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Αλλά μπορεί να σου πω την ατάκα για να κουνήσω το τραύμα, να το ανοίξω. Τι να κάνω, πώς θα το κάνω το χειρουργείο, το ψυχικό που λέμε. Το καταλάβαμε αυτό. Γιατί λέω να σου πω κάτι, αφού έχει κουραστεί τόσο και πας και έχεις τις κούφτες, φάρμακα και τα παίρνεις και τα βλέπουν και τα παιδιά σου και έχεις αρχίσει και όλο την τελευταία να μην να βγαίνεις κτλ. Γιατί δεν την αφήνεις εδώ την ιστερία, έχω χώρο εγώ. Έχω και κάτι λιβάνια, λέω, θα την καθαρίσω μια χαρά μετά, δεν θα με επιβαρύνεις. Θα σκόμουλα, έχω τη λέω, τι θέλεις εδώ. Μου λέει με κοροϊδεύετε, σκόρτε πάνω, θυμήθηκε, ήταν σε στρατιωτικό σώμα, πρέπει να πω. Και είναι. Και σκόρτε και μου λέει, με κοροϊδεύετε τώρα δηλαδή. Λέω, καθόλου δεν σε κοροϊδεύω, άφησε την εδώ και σηκώ φύγε ρε παιδί μου. Αν δεν το θέλεις αυτό, άφησε το εδώ και φύγε. Θυμώνει και λέω, εντάξει, την έπιασα. Δηλαδή χτύπησα μόλις την εγγραφμένη, ήταν και συγκρατημένη γιατί ερχόταν από την άλλη, η οποία θα την έκραζε. Και πάει να φύγει και με έρχεται ξανά, χτυπάει το κουμπί και μην. Δεν βρίσκω το αυτοκίνητό μου. Λέω αυτό ήθελα να πάθετε, να μην βρίσκεται. Κάτι βγάλαμε από την άλλη. Τέλος πάντων, πάρε λέω το φίλο σου να έρθει να σε βοηθήσει. Την παίρνει, έρχονται, βρήκε το αυτοκίνητο. Από εκείνη την ημέρα, εκεί που ψάχνει το αυτοκίνητο, δεν έχει ξανά πονεί και αυτοκίνητο και μία φορά. Απενεργοποιήθηκαν 25 χρόνια πόνο. Με την ατάκα που την είχα τη θυμώσω ήθελα. Και αυτή θυμώσε μαζί μου, αντί να θυμώνει βέβαια με τα σωστά πράγματα και το σωστό λόγο, με τον σωστό τρόπο, θυμώνει με εκείνα που την κάνει καλά. Αλλά θέλω να πω, θέλει να μιλήσει, θέλει να το λέει, να πάρει τη γραμμή και πάρει τη γραμμή να την περνάει και από το ιατρείο να παίρνει και τα άλλα τα πιο βαριά.
Λοιπόν, γίνονται πράγματα όπως καταλαβαίνετε. Παρόλο που έχει τραύματα, πρέπει να συνεχίσει θεραπεία. Δεν μπόρεσα εγώ να την πάρω. Μόνο σε ένα πρώιμο αυτό το μέσα παιδί που λέμε με τα στάδια που είναι φτάσει συναντήσεις. Την πήρα, αλλά ήμουν και προσεκτική, μου ξανανοίξει το εσωτερικό από κάτω. Δεν είναι εύκολο. Και έτσι τη είπα θα συνεχίσει θεραπεία, γιατί εύκολα μπορείς το κύτταρό σου ξέρει να το ξαναφέρεις πίσω. Εάν βέβαια οι ανάγκες μας πληρούνται από την παιδική μας ηλικία, μαθαίνουμε όλοι ότι είμαστε καθόλου εντάξει, καθόλου υγιείς, ικανά ανθρώπινα πλάσματα και εμπιστευόμαστε βέβαια τον κόσμο γύρω μας. Αυτή η εμπιστοσύνη. Αυτό βλέπετε. Αν το βάλει το παιδί μωρό, είναι θησαυρός. Είναι σαν να πιστεύουμε, όπως ωραία το λέει η κυρία Σύμικτον, ότι οι παλίριες θα παραμένουν και θα ρέουν. Δηλαδή, μπορεί να στερεθούμε νερό, ενέργεια, να μην είμαστε χαρούμενοι, αλλά κάτι θα γίνει και θα ξαναβγεί. Μα ο ήλιος πάλι θα βγει. Θα βγάλω ένα ωραίο τραγουδάκι για την βροχή. Πέφτει η βροχή, πέφτει λοιπόν να βγει τα δαχτυλάκια του. Τότε στο διαδιγράφω και μου σου πείτε τραγούδια για τα παιδιά και για του μεγάλου. Λοιπόν, και του έλεγα, είχα βάλει το μεγάλο πιατί, μα ο ήλιο πάλι θα βγει. Για να το βάλω στο σώμα αυτό, να το βάλω, να βάλω την ελπίδα, να βάλω την πίστη μέσα. Και πιστεύουμε ότι ο ήλιος θα βγει πάλι αύριο, αρκεί να σηκώσουμε το κεφαλάκι μας και να τον δούμε. Προχτές που έρθει εδώ την Τετάρτη, από το ταξίδι, σήκωσα το κεφάλι και λέω, όχι, πόσο μέρες έχω να σηκώσω το κεφάλι μου προς τον ουρανό. Είχε ένα φεγγάρι που φαινόταν και σαν διπλό, έτσι, σαν δύο μαζί. Πόσες μέρες, λέω. Είχα 7 μέρες, γιατί είχα κλειστεί μέσα. Να κάνω αφωνία, να δω που βρίσκομαι, γιατί τώρα έχω βάλει μυαλό ή μαγάλο. Να δω ποιοι πόνοι πάλι είναι άγγλοι αυτοί. Ποια πράγματα δεν έχω κλάψει. Στα τρέχοντα. Για ποια πράγματα τελευταία δεν έχω αναλύσει πράγματα, δόξα τω Θεώ ακόμη, γιατί αύριο ή τώρα μπορεί να μου συμβεί κάτι. Είμαστε άνθρωποι. Αλλά έχω πολύ συγκίνηση με τα καλά πράγματα τελευταία. Όταν δραματικά γεγονότα λοιπόν σπάνε την εμπιστοσύνη μας με τον κόσμο, γεμίζουμε πόνο και άγχος. Σήμερα ξέρετε ότι τα ιατρικά δεδομένα αποδίδουν όλες τις ασθένειες 99,9% στο άγχος και όλα τα φάρμακα. Βλέπετε καλά όλοι? Εντάξει, τουλάχιστον να βλέπουμε και να ακούνται από μένα. Δεν εμπιστευόμαστε πλέον τις αποφάσεις μας και τις ικανότητές μας. Εκεί. Γεμίζουμε με αμφιβολία για τον εαυτό μας, ενοχές και λύπη. Ανίκανοι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και τους άλλους. Και όταν χάνουμε αυτή την ικανότητά μας να αγαπάμε, να εμπιστευόμαστε, παλεύουμε επίσης με την ελπίδα, δηλαδή δεν ελπίζουμε σε τίποτα. Γιατί τώρα η λέξη ελπίδα είναι και λίγο ύποπτη. Ελπίζω να γίνει. Είναι και λίγο άλλο θέμα. Να αφήσω πράγματα, ελπίζω. Πώς θα γίνουνε δηλαδή αν δεν βάλεις το δαχτυλάκι σου, συναντηνά και κυριακή. Ελπίζουμε. Και ελπίζουμε για πολλά χρόνια. Θα τους έρθει κάτι. Μα μετά δεν τους αγαπάει ο Θεός και δεν τους δίνει. Και αμφιβάλλουμε ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν κάποτε όταν είμαστε σε κρίση. Λέμε τίποτα. Τελείωσε τώρα, μάλιστα. Τελείωσε. Χωρίς εμπιστοσύνη και ελπίδα δεν θα ρισκάρουμε. Άμα δεν έχουμε εμπιστοσύνη και ελπίδα, πάμε να ρισκάρουμε να είναι κάτι καινούριο. Και μια συγκεκριμένη ποσότητα ρίσκου χρειάζεται για να προχωρήσουμε μπροστά. Δηλαδή, δεν θέλω να κουνηθώ από την καρέκλα, θέλω να βλέπω τον τοίχο. Το φως που είναι απέναντι και να κάθομαι έτσι, αλλά σηκωθώ να κάνω μια βόλτα προς εκεί που δεν έχει φως. Αυτό το λίγο, ένα βηματάκι, αυτό είναι ρίσκο.
Για να αρχίσει το σώμα να, να του πω, δηλαδή να του δώσω το μήνυμα, σε μετακινώ, κινήσου. Μπορείς να ξανακινηθείς, μπορείς να ξαναεπιστρέψεις και κινήσουμε. Και θα επιστρέψεις και πιο σοφή. Γιατί είπαμε τα περισσότερα στις κρίσεις είναι, δεν είναι κλινική παθολογική, δηλαδή κλινική κατάθλιψη, το ξαναλέω. Είναι πνευματική κατάθλιψη. Η ψυχή μου πονάει. Το αντικαταθλιπτικό γιατί θα με βοηθήσει. Παλεύουμε για το νόημα και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τι σκοπό θα έχει η ζωή μας τώρα. Διότι μόλις θα μετακινηθούμε λίγο, θα πρέπει να πούμε πού πάμε. Τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να βγει νέος σκοπός. Δεν αρκεί να δουλέψουμε το πένθος. Κάνω σεμινάρια διεργασίας πένθους. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Κλείνουμε γονείς που έχουν πεθάνει, όνειρα που έχουν χάσει, οι απογοητεύσεις από τα παιδιά τους, τιμωρίες από τα παιδιά τους και από το σχολείο αναμνήσεις. Και λέω, σε τρεις εβδομάδες θα είστε εδώ για να φτιάξουμε νέο σκοπό. Διαφορετικά είναι σαν να μην το έχετε κάνει. Αν δεν βγει νέος σκοπός. Έστω το παλιό μου και το καινούριο μου. Έστω ένα μπισκότο που να δείχνει ότι στο καινούριο μου έχω βάλει δύο αστεράκια παραπάνω. Και πάρα πολλοί δεν έρχονται. Και μετά από ένα χρόνο έρχονται με κρίση πανικού, με ιδιοψυχικά αναγκαστικά, COD, αυξημένα, καθαριότητες, όλες εντάξει, χλωρίνες. Γιατί, γιατί αφήσανε, κάναν το πένθος, αυτό θέλει να βγει, η φύση δηλαδή θέλει να βγει και δεν ήρθαν να φτιάξουν το καινούριο. Αν δεν φτιάξει νέο σκοπό, δεν πρόκειται να φύγει, θα ξανανοίξουμε πάλι τα τραύματα. Τα τραύματα όταν τα κάνουμε διεργασία πένθους, είναι σαν να βάζουμε, πώς βάζουμε επιδέσμους πάνω σε πληγές, βάτσα αυτά, είναι με επιδέσμους ακόμα. Αυτό θα γίνει ένα τσιμέντο, ας το πούμε, και κάτι πολύ ισχυρό, σαν να έχουμε βάλει πυλό, σαν αυτές τις μάσκες που βάζουν εμείς οι γυναίκες. Θα πάρει κάτι να οχυρωθεί πιο σκληρό, μόνο όταν κάνουμε με τον νέο σκοπό. Χωρίς νέο σκοπό δεν γίνεται. Και ενώ έχει φάει όλη αυτή τη λύπη και όλο αυτό το κλάμα, δεν έρχεται σε τρεις εβδομάδες να κάνει μια συνεδρία πριν με την ομάδα του και να κλείσει. Γιατί μετά θέλει να κάνει το δικό του. Πολύ ελευθερώθηκα, τα έχεις όλα. Μα ναι, θα σκάσει αυτό, δεν έχει βγάλει μια διαδικασία. Δεν έχει βγάλει νέο σκοπό. Έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί, το έχω φανταστεί, δεν είναι νέο σκοπό. Και του βάζω πολλέ φορέ και λέω: ωραία, κάνε κουτάκι, σε παρακαλώ εδώ τώρα και πες μου. Βήμα 1, 2, 3, 4. Δεν σου λέω παραπάνω. Για σκιτσάρισε, τι θα κάνεις τώρα που θα φύγεις από εδώ. Δεν έχω να κάνω τίποτα. Τι θα κάνεις την τρίτη εβδομάδα, δεν έχω σχεδιάσει τίποτα. Καλοκαίρι που θα πας, τίποτα. Έχεις βγάλει νέο σκοπό εκεί. Και λέει, και τι θέλετε λέει, να σας πω ψέματα. Όχι λέω, και τώρα ψεύδεσαι, ψυχολογικά ψέματα λες όμως. Δεν ψεύδεσαι για να πεις το ψέμα. Τα λέμε εμείς ψυχολογικά ψέματα, ότι αφού έχεις την απελπισία ακόμη μέσα και δεν βγαίνει νέος σκοπός, μου λες ένα ψέμα. Έχω βγάλει, έχω φανταστεί. Νο, να, δεν το έχεις φανταστεί. Και με βάζεις και στη θέση να κάνω τη δασκάλα να σε εξετάσω, λέει. Αυτό που το πάτε, που δεν το συγχαίρομαι, και τη δασκάλα που κάνω. Πώς προχωράμε λοιπόν, τι σκοπό θα έχει η ζωή μας τώρα. Εδώ, στο δύσκολο ακόμη, στη λύπη που είμαστε. Και το να προχωρήσουμε μπροστά απαιτεί σκληρή δουλειά. Και κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να το λογικοποιήσουμε και να το δουλέψουμε μέσα στο κεφάλι μας. Αυτό που είπε, φαντάζομαι. Έχω σκεφτεί. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Το σώμα θα σου ζητήσει το λογαριασμό. Α, που μου έχεις αφήσει εδώ κάτι που πρέπει να κλείσει, είναι μισό. Μισό από εδώ, μισό από εκεί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έτσι γίνεται η παθολογία ή η ασθένεια, τουλάχιστον. Και εύχομαι να μην είναι σοβαρές. Τι βλέπετε, μόνο της εδώ πολύ μου αρέσει αυτό το βιντεάκι.
μόνη της μέσα στο δάσος, μέσα στα κλαδιά, έτσι όπως μέσα στην ψυχή της περπατάει δύσκολα. Κάποιοι αντιδρούν με σφαραχτικό συνέστημα, είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να δίνετε προσοχή στο μυαλό, στο σώμα, στο συνέστημα και στο πνεύμα. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε δίπλα τους όταν θα έρθει. Έτσι, η πλημμύριδα που λέμε. Να πλημμυρίσει έξω αυτή η λύπη και αυτό το πένθος και αυτά τα πράγματα. Θέλει συμπαράσταση. Γιατί εκεί μπορεί να μας ανοίξει κάτι, μέσα από το πλώ. Είναι δουλειές υπεύθυνες αυτές, δεν είναι στο πόδι και θα τον αφήσουμε να είναι σπίτι του χωρίς να ξέρω εγώ τι κάνει και χωρίς να έχει στείλει μήνυμα. Κάθε μία ώρα θέλω λίγο μήνυμα. Έκλαψα και μέχρι που έφτιαξα αυτό, σηκώθηκε, έφαγα ένα κουμπουράκι. Θέλω μήνυμα, γιατί αν της ανοίξει κάτι να το προλάβουμε. Εκεί θα δώσουμε κάτι ψηλό να μην ανοίξει η διπολία, δηλαδή σας λέω τώρα. Έτσι, η διφρένεια, αυτά είναι τα δύσκολα, γιατί μπορεί να σκιστεί, έτσι, ο ψυχισμός του ανθρώπου. Και θα τον στηρίξουμε να πάει στον νέο σκοπό λίγο πιο γρήγορα. Έστω, να φυτέψουμε το βασιλικό. Θα πάρουμε ένα βασιλικό από σποράκι που έχουμε από την προηγούμενη χρονιά, να το βάλουμε να βγει. Κάτι καινούριο, δεν έχει τίποτα τα πολύ να τα χτεράει αυτά που βλέπετε. Θα είναι η τέχνη που βγήκε μετά. Εδώ λοιπόν ζητήθηκε από τους μοναχούς σε ένα μοναστήρι να μετακομίσουν έναν επίλυνο, μια επίλυνη φιγούρα που ήταν ο Βούδας. Είχαν πολύ φόβο για την καταστροφή, μήπως γίνει κάτι. Ήρθε ο γερανός και όντως πραγματικά κουνήθηκε αυτό. Αυτή είναι αληθινή ιστορία δηλαδή. Πριν πάει το βράδυ ο μοναχός να κοιμηθεί, πάει να τον δει λοιπόν. Τι γίνεται με αυτό το Βούδα. Βλέπουν ο πυλός έχει φύγει και από μέσα είχε χρυσάφι, ήταν χρυσός. Είμαστε κι εμείς λοιπόν σαν τον πύλινο Βούδα. Η προστασία μας όπως αυτή στο Βούδα τοποθετήθηκε εκεί για να μας προστατεύει αυτή η μάσκα από το φόβο. Βλέπετε. Όμως κάτω από την εξωτερική σκληρότητα βρίσκεται χρυσός. Βρίσκεται το φως μας. Και αν δεν σπάσουμε το κέρυφος που είναι γύρω μας, δεν μπορούμε να το αφήσουμε το φως να λάμψει. Το οποίο δεν θα λάμψει γενικά από μόνο του. Ή να δούμε το φως της καλοσύνης, της αγάπης. Ή να ξαναβρούμε τους αληθινούς εαυτούς μας. Και βλέπετε πώς γίνεται αυτό. Και εκεί αφυπνίζεται η πνευματική μας πλευρά. Εκείνο που θέλω να θυμάστε είναι αυτό. Και γενικά το λέω, ό,τι σπάσει εξωτερικά είναι βία. Ό,τι σπάει εσωτερικά το λέμε ανάπτυξη. Θα το πω πιο απλά. Είναι η πεπαλούδα, το κέλυφός της, έτσι, το κουκούλι της. Πολλοί προσπαθούν να βγάλουν μια πεπαλούδα που δυσκολεύεται να τη βγάλουν έξω και πεθαίνει αμέσως. Ούτως ή άλλως πεπαλούδα από μια μέρα το πολύ δύο ζει, σπάνια να λέει κάτι πεταλούδες άλλες ποικιλίες, μία εβδομάδα. Λοιπόν, εάν τη σπάσουμε εμείς το κουκούλι και προσπαθήσουμε να βγει, θα πεθάνει γρήγορα. Και ό,τι γίνεται από μέσα και σπρώχνουμε με βία, είναι βία. Εάν σπάσει και ανοίξει μόνο το πιφύση, το λουδάκι από μόνο του, δεν σπάμε το κουκουκάκι να το ανοίξουμε να γίνει διαδάχτυλο, αυτό λέγεται ανάπτυξη. Πάρτε το αυτό σαν σύμβολο και αυτό σαν και την πεταλούδα για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα υγιή. Να σπάει και από μέσα, να θέλω εγώ, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, πριν αναλάβετε κάποιον να θεραπεύσετε, ρωτήστε, θέλει να γίνει καλά. Και αν αυτό σας φαίνεται ψεύτικο και όχι αληθινό, δεν θα το πάρετε. Πει δεν είσαι έτοιμος. Πήγαινε, περπάταξε πόλη του 15 λεπτά κάθε μέρα, δώσε τέτοια συνταγή σε αυτό το πάρκο που δεν πάνε σκυλάκια, γιατί μπορεί να φοβάται ότι ήταν μικρόβια. Έχουμε πολλά. Θα προσέξει τη διατροφή σου. Θα κοιτάξει πράγματα που είσαι εξαρτημένο. Θα κοιτάξει, θα εξερευνήσει τα συναισθήματά σου.
να γράψει κάτω μια λίστα τι έχει περάσει από ασθένειες και θα, θα προβληματιστεί. Γιατί έγινε αυτή η ασθένεια, πώς την έπαιξε δηλαδή. Γιατί καμία ασθένεια δεν τα βάζει με εμάς και ούτε καμιά σκασίλα να μας έρθει. Αλλά εμείς πρέπει να γνωρίζουμε πώς τη φτιάξαμε αυτή. Τι γινόταν τότε, τι γινόταν δύο χρόνια πριν από αυτές τις σοβαρές ασθένειες. Τι συνέβη δύο χρόνια πριν. Πάντα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Γιατί έχω κρυώσει και έχει κλείσει η φωνή μου, ήταν μόνο οι ομιλίες. Ή το ατύχημα επειδή είχα σπάσει δύο δάχτυλα. Είχα εξαντληθεί πάλι και δεν το καταλάβαινα, δεν ήθελα να τα ακούσω. Σου δίνει μία να κάτσεις κάτω. Εσύ ευχαριστήριο την άλλη μέρα, γιατί βέβαια ήταν η Κρήτη, είχε κοντά στα 5.500 άτομα. Δεν μπορώ να στήσω τέτοιο κοινό. Να μου πεις, άμα έχεις πάει στην εντατική με έμφραγμα θα πήγε. Ναι. Ακούτε παραμύθια που λέμε και τα λέω κι εγώ, έτσι. Είμαι πάρα πολύ υπεύθυνη και λέω ότι θα κάνω άλλο οριστήριο, το διδανικό εγώ. Φτιάχνω με ένα χάρακα μόνη μου νάρθηκα, γιατί αυτό που μου δίνανε το φαρμακείο δεν ήταν νάρθηκα. Προς το μήνα για δύο δάχτυλα. Και λανσάρισα τη μόδα MBL και με τον επίδεσμο και τη διαφάνεια και πήγα. Και τι έκανε μετά. Α, πήγες στις ομιλίες και πήγες και σαν τρέλα σε τόσες πολλές. Να κλείσεις φωνή σου, να μην μιλάς και να μην πας. Το καταλάβατε, πώς γίνεται. Και αν συνεχίσω να το κάνω, επειδή είχα βγάλει τον κάλους εδώ στις φωνητικές και το κιταράκι το θυμάται, μπορώ κάλλιστα να κάνω ωραίο καρκινάκι στο live. Το καταλαβαίνουμε αυτό, πώς γίνεται. Όταν φύγει λοιπόν ο πυλός, η μάσκα μας, εκεί εγκαλείψε αυτή. Μόνο που μόνο πονάει πολύ. Και χωρίς πόνο, δεν ήταν παλιά μερικά και το είχαμε καταργήσει. No pain, no gain. Αν δεν πονές, δεν κερδίζεις. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί πολύ αυτό τραβιέται σε άλλες φάσεις από ανθρώπους και επανατραυματίζουν τα άτομα. Άντε τραύμα και τραύμα και τραύμα και τραύμα. Το δούλεψε, το όκλεισε, τελείωσε. Και πρέπει να κλείνουμε τα κουτάκια. Να βγάζει χώρος δηλαδή, όχι να τα βάζουμε στα κουτάκια, δεν εννοώ αυτό. Τι έχει αυτό, έχει ένα πόνο, ένα χαμένο όνειρο, έχει μία απογοήτευση, έχει μία φίλη μου που μου έκανε κάτι ή χάνω κάποιον άνθρωπο, το δεινό μου. Όλα αυτά, αν πρέπει να ανοίγονται, είπαμε πάνω από 1,5 χρόνο είναι παθολογή μετά και να μένουν αυτά κενά, να πει αγάπη, να πούνε καινούργια άνθρωποι, να πούνε τα όνειρά μας, να πούνε και άλλα πράγματα.